Η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στη μία το μεσημέρι βρέθηκε στην Καρδίτσα και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Παπαλό. Έχουμε θέσει τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και το Δήμο μας. Άλλωστε, γνωρίζετε κι εσείς ότι είναι άριστος γνώστης των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης από την μακρόχρονη θητεία της στο Δήμο Αθηναίων. Από την πλευρά της, η κυρία Μπακογιάννη ευχήθηκε καλή δύναμη στο Δήμαρχο για τα προβλήματα του Καλλικράτη. Στόχος μας, είπε η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, είναι να πετύχει μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, γιατί ως αυτοδιοικητικοί πιστεύουμε σε αυτήν. Η Δημοκρατική Συμμαχία, και λόγω της εμπειρίας της δικιάς μου αλλά και πολλών στελεχών της Συμμαχίας που προέρχονται από την αυτοδιοίκηση, θα σταθεί αρρωγός στο Δήμο Καρδίτσας για οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, είτε με ερωτήσεις και παρεμβάσεις στη Βουλή, είτε με θέματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε δημόσια. Ο στόχος ο δικός μας είναι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, για την οποία ακούσατε και νωρίτερα, πολύ αυτοδιοικητικοί έχουμε δώσει πολλά χρόνια μάχη, είναι να πετύχει. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Βασίλη Τσιάκο, ο οποίος την ενημέρωσε για το σταμάτημα των έργων στον Αχελώο και την Ε65, για τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, για τα σοβαρά προβλήματα του Καλλικράτη, αλλά και για τις συνενώσεις των σχολείων που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Της μίλησα για την Ε65, η οποία καρκινοβατεί, για την εκτροπή του Αχελώου, η οποία πάει στις Καλένδες, για τις αποζημιώσεις των αγροτών, οι οποίες, αν και ο Σκανδαλίδης μας έδωσε διαβεβαιώσει ότι θα πληρωθούν, βλέπουμε ότι τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι ψυχία. Μιλήσαμε για το σχολικό Καλλικράτη και γενικώς είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση και τη ζήτησα από την πλευρά της ως βουλευτής του Κοινοβουλίου να προσπαθήσει να προωθήσει τα θέματα τα οποία απασχολούν περιοχές όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, και είναι πάρα πολλά.